τρομοκρατία δεν θα περάσει. Του λαού η βάλη θα τη σπάσει. Καταγγείλαμε την άγρια επίθεση που δέχτηκε η χθεσινή μας πορεία, που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό του εκπαιδευτικού και βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του Γιάννη Τζεντελή, το σοβαρό τραυματισμό και της συναδέλφουσας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΟΕ και στέλεχος του ΠΑΜΕ, Θεοδόρα Τυρμάλα, και του φοιτητή εκλεγμένου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοσοφικής. Καταγγείλαμε την άγρια επίθεση, την άγρια καταστολή, την τυφλή βία, την θα λέγαμε δολοφονική επίθεση της αστυνομίας, που από καθαρή τύχη δεν είχαμε περισσότερους τραυματίες ή και σοβαρότερους τραυματίες. Η Υπουργός και η κυβέρνηση δεν δέχτηκε φυσικά τις πολιτικές ευθύνες. Αναδείξαμε εμείς ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει σοβαρότατες πολιτικές ευθύνες. Οι δηλώσεις και της Υπουργού και του Υπουργείου Παιδείας δεν τις ξεπλένουν, δεν ξεπλένουν τις ευθύνες για αυτό το τυφλό, το βίαιο χτύπημα, και αναδείξαμε ότι η αντιλαϊκή πολιτική, τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα, τα αντεργατικά μέτρα πάνε χέρι-χέρι, όχι μόνο με την εξαπάτηση, με τα ψέματα, με τον επεκβό, αλλά και με τη βία, την καταστολή των διαδηλωτών, των εργαζομένων. Συνεχίζουμε, δεν τρομοκρατούμαστε, δεν φοβόμαστε, πιο μαζικά, πιο αποφασιστικά, πιο δυναμικά στην 24ωρη απεργία τη Δευτέρα, στις 3 η ώρα στη Βουλή, στο Πανελλαδικό Συνελητήριο, για να αποσυρθεί αυτό το απαράδεκτο νομοσχέδιο για τις απολύσεις των συναδέλφων μας συμβασιούχων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, του λαού η πάλι θα τη σπάσει. Η τρομοκρατία δεν θα